αρχαιολογικούς θησαυρούς αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ήταν έτοιμοι να ξεπουλήσουν ένας συνταξιούχος υπάλληλος της αρχαιολογίας, ένας πρώην λιμενικός μανιώδης τζογαδόρος και οι συνεργοί τους. Η συμμορία των 9, στην οποία συγκαταλέγεται και ένας 69χρονος Ιταλός που έφτασε στο νησί για να δει και να αγοράσει αρχαία, έπεσε στα χέρια αστυνομικών που έχουν ήδη προχωρήσει στην κατάσχεση των αντικειμένων. Χτες το βράδυ ήρθε ένα αστυνομίας και σε λάβανε 2 άτομα. Με παράλληλες επιχειρήσεις στον Κρουσόνα και την ευρύτερη περιοχή των Βουτών έπεσαν στα χέρια αστυνομικών 6 από τους εμπλεκομένους την ώρα της αγοραπολισίας, μετά από έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας σε εξοχικό που είχε μετατραπεί σε θησαυροφυλάκιο. Το εξοχικό ανήκει σε 39χρονο φούρναρι από τον Κρουσόνα, που είχε αποθηκεύσει ούτε λίγο ούτε πολύ 7 κυβωτιόσχημες λάρνακες, εκ των οποίων οι 2 φέρουν αετοματικά καλύματα ιστερομινοϊκής περίοδου. Όπως εκτιμάται, προέρχονται από ταφικά σύνολα, ενώ κάποιες εξ αυτών περιέχουν ακόμη και οστά. Επίσης, κατασχέθηκαν 88 αγγεία της ίδιας περίοδου αλλά και της λίθινης εποχής. Οι κάτοικοι του Κρουσόνα έπεσαν από τα σύννεφα όταν έμαθαν το λόγο της εφόδου στο σπίτι του φούρναρη αλλά και ενός ακόμη 46χρονου συγχωριανού τους που θεωρείται μέλος της συμμορίας. Μας εκπίεσε η επιχείρηση όλης της αστυνομίας, αλλά δεν ξέρουμε τους λόγους ούτε τίποτα. Δηλαδή, τα παιδιά είναι καλά παιδιά και οι δύο. Ξανοίγουν τη δουλειά τους, ειδικά δουλεύουν. Ο ένας έχει το φούρνο, κάθε μέρα λέει στο φούρνο. Δεν είναι δηλαδή. Το άλλο παιδί δουλεύει σε μια κρεατογορά με αεροκάματο. Δηλαδή, και αυτός οικογενειάρχης με αεροκαματιάρχης ανθρώπινη. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα δεν ξέρουμε. Εννοείται ότι μας εκπίεσε. Επικεφαλής της συμμορίας, η δράση της οποίας θεωρείται ότι ξεκίνησε πριν από περίπου 3 χρόνια, τοποθετούνται σύμφωνα με τη δικογραφία ο 56χρονος πρώην λιμενικός και μανιώδης τζογαδόρος που έχει πέσει πολλές φορές στα χέρια αστυνομικών μέσα σε παράνομες λέσχες, ένας 46χρονος και ένας 72χρονος συνταξιούχος υπάλληλος της αρχαιολογίας, ο οποίος είχε το ρόλο του εκτιμητή των αρχαιοτήτων. Ο 69χρονος Ιταλός έφτασε στο Ηράκλειο το βράδυ του Πάσχα. Χθες το απόγευμα, συνοδευόμενος από μέλη της συμμορίας, ανάμεσά τους και ένας 57χρονος σε ρόλο μεταφραστή, πήγε στην περιοχή ανάμεσα στις βούτες και το πετροκέφαλο, όπου βρίσκεται η γιάφκα με τα αρχαία αντικείμενα, για να διαπιστώσει την αξία τους και να κλείσει τον deal για την αγοραπολισία. Τη στιγμή εκείνη έγινε η έφοδος από άντρες της ΕΚΑΜ, που ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους κατηγορουμένους. Όχι, δεν είναι τίποτα, όχι, δεν καταλάβαμε κάτι. Τώρα το μαθαίνω. Εντάξει, για μια μικρή κοινωνία που ζούμε όλοι, άσχημο είναι, κακό είναι. Κατασχέθηκαν ακόμη 3 κυνηγετικά όπλα, σκοπευτικό πιστόλι, 38 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και μεταλλική ράβδος, ενώ οι αστυνομικοί πήραν μαζί τους έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και φορητούς δίσκους αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων.